δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο Δήμο Βόλου για τα επίπεδα των δημοτικών τελών την επόμενη χρονιά. Οι συσκέψεις στην οικονομική υπηρεσία είναι συνεχείς τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα αποφασιστούν μειώσεις, αν θα παγώσουν τα δημοτικά τέλη για το 2013 ή ακόμη αν θα αυξηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Βέβαια, το τελευταίο σενάριο είναι ό,τι χειρότερο για τα δοκιμαζόμενα νοικοκυριά που ελπίζουν ότι οι δημοτικοί άρχοντες θα αποφασίσουν να μειώσουν τα δημοτικά τέλη, έτσι ώστε να τους δώσουν μια σημαντική οικονομική ανάσα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση διαμόρφωσης και τελικών συζητήσεων με την υπηρεσία προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε θα έχουμε. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή δηλαδή. Ακόμα δεν έχει αποκρασταλωθεί κάποια άποψη. Ναι, να ξέρουμε, γιατί δηλαδή αντιλαμβάνεστε και ότι όπως και πέρυσι, επειδή είμαστε ένας ιδιαίτερος δήμος, είχαμε πάρα πολλούς συντελεστές, τους οποίους προσπαθήσαμε να περιορίσουμε για να προχωράει σιγά σιγά και η ενιοποίηση του Δήμου, φροντίζοντας παράλληλα να μην έχουμε αυξήσεις οι οποίες αντίθετα να έχουμε μειώσεις σεβόμενη την κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή απλό όπως έναν άλλο μικρό δήμο που είχε έναν συντελεστή, δύο συντελεστές, ένα για τα οικιακά και ένα για τα επαγγελματικά και έκανε ας πούμε μία μείωση ενός συγκεκριμένου ποσοστού. Είναι πιο περίπλοκο στην δική μας περίπτωση. Ήδη στο Δήμο Σκοπέλου προσανατολίζονται για μείωση στα δημοτικά τέλη της τάξης του 10%. Βέβαια, το συγκεκριμένο ποσοστό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διπλάσιο, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική θετική επίπτωση στις τσέπες των δημοτών. Άλλωστε, τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει δραματικές περικοπές σε έξοδα και δαπάνες στους Δήμους σε ποσοστό έως και 30% και εκτιμάται ότι είναι εφικτή μια γενναία μείωση των δημοτικών τελών. Με δεδομένο όμως ότι είχαμε κάποιες περικοπές σε σπατάλες, σε έξοδα, σε δαπάνες, αυτό δεν πρέπει να είναι ένας παράγοντας που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα γίνουν μειώσεις στα δημοτικά τέλη? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας, γι' αυτό και υπάρχει και ο προβληματισμός και ακόμη το καθυστερούμε και δεν κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων να καταλήξουν στις τελικές τους αποφάσεις προς το συμφέρον, ελπίζουμε, των Δημοτών.